καλιέσαι και δεδεί συμμετέχουν στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση με 3 ώρες στάση εργασίας και συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Όλγας. Μια κινητοποίηση που γίνεται ενάντια στα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Ενάντια στα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται κύρια στους λαούς της Νότιας Ευρώπης. Ενάντια σε εκείνα τα μέτρα που πλήττουν πιο πολύ τη χώρα μας. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Το πολυνομοσχέδιο το οποίο πέρασε πρόσφατα με οριακή πλειοψηφία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο φέρει φτώχεια και εξαθλίωση. Για άλλη μια μέρα, οι δημοτικοί υπάλληλοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Πάτρας. Όπως αναφέρουν, θα συνεχίσουν τις καταλήψεις, τις πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και οποιαδήποτε άλλη μορφή κινητοποιήσεων χρειαστεί για να πιέσουν και να ανατρέψουν την πολιτική των απολύσεων. Σήμερα στους δρόμους και αύριο στους δρόμους καταλαμβάνουμε το Δημαρχείο, καταλαμβάνουμε τις υπηρεσίες αυτές για να μην δώσουν στοιχεία. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ και την Παρασκευή. Όλος ο λαός, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή να πάρει απόφαση, όχι μόνο να καταγγείλει τα μέτρα, όχι να στείλει έγγραφα και επιστολές, αλλά να πάρει τέτοιες μέτρα και οργάνωση ούτως ώστε να αποτραπεί το έγκλημα αυτό που επιχειρείται εναντίον των εργαζομένων από την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι σήμερα το πρωί απέκλεισαν τα γραφεία προσωπικού, όπως μπορείτε να δείτε, εδώ στην Οδό Παντανάση, στο δεύτερο όροφο. Αν ξεκινήσει το pullover να ξυλώνεται, δεν έχει τελειωμό. Όλοι μας είμαστε ενδυνάμει απολυόμενοι. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα με το αν σήμερα είναι 50, 60 ή 30, οι διατάξεις έτσι όπως έχουν επιμελώς επιστημονικά φτιαχτεί, σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο αριθμός των απολυόμενων θα είναι χιλιάδες. Οι εργαζόμενοι όμως απέκλεισαν και το κοινωνικό τομέα του Δήμου Πατρέων.